Είναι ξεκάθαρο ότι ταυτόχρονα με την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών διεξάγεται και μία πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος και υπόθαλψης των υπαιτίων. Είμαστε σήμερα εδώ με τις οικογένειες των θυμάτων για να καταθέσουμε όλο το υλικό από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αυτό το υλικό που οι υπεύθυνοι και η κυβέρνηση δεν θέλουν να εξεταστεί. Θεωρούμε ότι ο εφέτης ειδικός ανακριτής θα το εξετάσει και θα το αξιοποιήσει και ταυτόχρονα του ζητάμε να συναξιολογήσει την μενόμενη προσπάθεια να εξυπηρετηθούν υπόλογα πρόσωπα όπως είναι ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής, την προσπάθεια, τη λυσόδη που γίνεται στη Βουλή να κλείσει η υπόθεση χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Έχω μία απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη που είπε σήμερα ότι όλα ήταν ανθρώπινο λάθος, αλλά και μίλησε για το μπάζωμα στο χώρο του εγκλήματος μιλώντας για δουλειά. Είπε η δουλειά έγινε από τους επιχειρησιακούς. Δεν είναι δουλειά η αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Είναι έγκλημα, είναι αξιόπινη πράξη. Όφιλε ο ίδιος να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή και να δώσει απαντήσεις και η προσπάθεια που έγινε χτες και η προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό τον καιρό, οι ψυχές των παιδιών που χάθηκαν, οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν, οι ψυχές οι αθώες των συμπολιτών μας και των συνανθρώπων μας που τους θυσίασαν κάποιοι, δεν θυσιάστηκαν, τους θυσίασε ένα σύστημα που θεωρούσε τις ζωές τους ανάξιες προστασίας. Οι ψυχές τους λοιπόν δεν θα ησυχάσουν αν δεν υπάρξει λογοδοσία και τιμωρία, εάν δεν καθίσουν στο σκαμνί όλοι οι υπέτη και όχι μόνον η τελευταία τροχή της αμάξης. Αυτό το οποίο ουσιαστικά επιδιώκει σήμερα η κυβέρνηση είναι να δικαστούν τα θύματα, οι νεκροί μηχανοδηγοί και ο σταθμάρχης. Αυτό αποτελεί πρόκληση στην νοημοσύνη ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας και βέβαια τεράστια πρόκληση στη μνήμη των θυμάτων. Τεράστια πρόκληση και για τους συγγενείς που όλο αυτόν τον καιρό αγωνιούν και αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Θα μεταβούμε ενώπιον του ανακριτή. Μας περιμένει, τον έχουμε ειδοποιήσει από την περασμένη Πέμπτη. Θα καταθέσουμε όλο αυτό το υλικό που βλέπετε και έχουμε οι συνήγοροι. Είναι ογκώδες υλικό και εξαιρετικά χρήσιμο. Θα δούμε και την αρμόδια εισαγγελέα εφετών και βέβαια θα επανέλθουμε. Ο αγώνας για δικαιοσύνη δεν τελειώνει ποτέ.